Λοιπόν, πάμε κατευθείαν Γιώργο Τσακίρη. Καθώς υπάρχει ντέρμπι σήμερα για την ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, 7:30 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θα μας πει ο Γιώργος τα τελευταία νέα. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις? Καλώς τον. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά είμαστε, εσύ? Και εμείς καλά είμαστε εδώ στη Φιλαδέλφια. Πού θα ήσουν? Να φάμε λίγο με το παιδί, καταλαβαίνετε τώρα. Μια χαρά. Εκεί είναι. Μια να μας δει λίγο, γιατί όπως ξέρετε, Κυριακή δεν μας βλέπουν. Εντάξει, τώρα με το Μουντιάλ θα σε βλέπει παραπάνω η αλήθεια. Αυτό έρχονται Σαββατοκύριακο, θα μας δει λίγο παραπάνω. Θα τον εκπαιδεύσει, θα το βλέπετε παρέα, άμα είναι. Έτσι. Σωστό. Θα βλέπουμε μαζί μπαλίτσα. Ωραία, ωραία. Για πες μας, Γιώργο, υπάρχουν περιθώρια εκπλήξεων για σένα στην ενδεκάδα σήμερα ή είναι λίγο μετρημένα κουκιά? Εγώ θα συμφωνήσω με τον coach, με τον. Ματίας Αλμέιντα, ο οποίος είπε ότι πάνω κάτω όλοι γνωρίζουν τώρα πώς παίζει ΑΕΚ, τι παίζει ΑΕΚ. Το θέμα είναι αναδιαστήματα που θα δώσει περισσότερη ένταση και πώς θα διαχειριστεί το εκάστοτε μάτς. Ναι. Τώρα, σε επίπεδο προσώπων, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια επιλογή που μπορεί να συνιστά τεράστια έκπληξη, εκτός αν χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα στο βασικό σχήμα ο Γαλανόπουλος, που είχε γίνει την Πέμπτη μια δοκιμή, όπως είπα, το Σάββατο και την Παρασκευή, λόγω κάποιων μικροενοχλήσεων που αισθανόταν και ο Γιόνσον, ωστόσο της ξεπέρασε και είναι στην αποστολή, άρα είναι και στο βασικό σχήμα. Κατά την τουλάχιστον ποδοσφαιρική λογική το λέω, έτσι. Τώρα, οι υπόλοιποι δεν νομίζω να συνιστά έκπληξη, όποιος επιλεχθεί. Δηλαδή, κάτω από τα δοκάρια, από ό,τι βλέπω, θα είναι ο Αθανασιάδης με δεξιά το Ρότα και αριστερά έναν εκ των Χατζησαφή Μοχαμάντη. Δεν νομίζω ότι όποιον επιλέξει Ιράνο θα μας κάνει έκπληξη. Έχουν μοιραστεί τη θέση άλλωστε. Ναι. Ο Βίντα με τον Μουκουντή θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Μπροστά ο Γιόνσον με τον Πινέδα έχουν προβάδισμα δανός, ξαναλέω. Με δεξιά τον Άμραμπατ, αριστερά τον Κατσίνοβιτς και τον Αραούχο στον νέο του ρόλο. Μπροστά, πίσω, συγγνώμη, από τον μοναδικό προθυμένο που είναι ο πρώτος κόρη και της ΑΕΚ και από του πρωταθλήματος, ο Λιβάν Γκαρσία με 7 γκολ. Η εικόνα αυτή, η τακτική προσέγγιση αυτή θα είναι. Τώρα η εικόνα της ομάδας θα ξεκινήσει από νωρίς να πιέζει, ξέρεις, πολύ ψηλά και πολύ με αυτό μεγάλη είναι ένα θέμα, ένταση. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είπε και ο coach, ότι θα το διαπιστώσουμε στην πορεία, ξέρεις. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μάτς που άλλα θέλουν από νωρίς, άλλα θέλουν να δώσουν λίγο να περάσει ένα περιθώριο, να διαχειριστούμε μια έναρξη παιχνιδιού και μετά να δώσουμε παραπάνω ένταση. Αυτά είναι πράγματα που θα αποδειχθούν στο χορτάρι. Αυτό λέω εγώ. Mm-hmm. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ας πούμε με τον ΠΑΟΚ και τις απουσίες που είχε, ειδικά και φέτος όπως είναι, ήταν πιο εύκολο για την ΑΕΚ να πει ότι θα πιέσω ψηλά. Τώρα με τον Ολυμπιακό, με τα χαφ που έχει την ποιότητα, ξέρω εγώ, Εμβιλά, ο Χουάν, ο Χάμες, μπορεί θεωρητικά να βγάλει πιο ασφαλώς την μπάλα από την περιοχή του. Γι' αυτό είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι έχει πολύ μεγάλο κομμάτι ουσίας στο παιχνίδι της ΑΕΚ η ανταπόκριση του Εμβιλά ή του Χουάν, ανάλογα που θα βγαίνει η πρώτη μπάλα για παράδειγμα. Ναι, σωστά. Στην πίεση που ασκεί ο Σέρκιο Αραούχο και οι υπόλοιποι παίκτες ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι του γηπέδου του αντιπάλου. Αν μπορούν και να αποκτήσουν, είναι πολύ καλοί παίκτες και οι δύο, έτσι, του Ολυμπιακού, πάρα πολύ καλοί παίκτες. Υπάρχει ένα κομμάτι βέβαια να φτάσει εκεί μπάλα. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ ξεκινά την πίεση της με τον ΠΑΟΚ, μπράβο, με τον ΠΑΟΚ, με τον υποχρέωσε το Χουάνγκ με τέτοια πίεση που είχε από τον Αραούχο να γυρίσει πάλι στο Κουλεράκι. Τον Τάντας, έτσι. Ναι, τον Τάντας, ναι. Στο Κουλεράκι. Τώρα το ίδιο μπορεί να γίνει με τον Χουάνγκ, ας πούμε, έτσι, να μην μπορεί να γυρίσει, να πρέπει να πάει σωστό περιμπάλα και εκεί να δημιουργείται πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι σε καλή κατάσταση στα στόπερ του Ολυμπιακού. Μπορεί σήμερα να είναι σε σούπερ. Μην παρεξηγηθώ. Λέω για την πορεία της σεζόν. Θα μου πεις, το ξέρουμε ότι τσάκα, ήταν, δεν θα λέγει το ίδιο ο Ολυμπιακός ότι ψάχνει για στόπερ. Ναι, προφανέστατα. Έχει ζητήματα, η αλήθεια. Ναι, προφανέστατα. Θα το δούμε, παιδιά. Είναι παιχνίδια ούτως ή άλλως που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν... πολλές φορές δεν κρίνονται από εκεί που περιμένουμε. Όντως. Μπορεί μια στατική μπάλα να αλλάξει τα δεδομένα. Για μένα η Άγια να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι πλην της έντασης, της πίεσης και της εικόνας που έχει όλη την διάρκεια της σεζόν μέχρι στιγμής, που πρέπει να παρουσιάσει το Καραϊσκάκη είτε σε 70 είτε σε 80% ποσοστό, θα πρέπει να είναι και ουσιαστική στο τελείωμα των φάσεων. Διότι η ΑΕΚ κάνει 20 με 17-18 μέσο όρο έχει τελικών προσπαθειών, 10 μέσο όρο εκτός εστίας, όταν δεν βάζεις τα γκολ, δεν κερδίζει. Μόνο με τον Όφη ήταν έτσι, όχι στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Ακριβώς. Το καθάρισε ακριβώς. Και έγινε πολύ απλό το παιχνίδι. Ακριβώς. Και συνέχεια πάλι έκανε πολλές τελικές. Βέβαια εκεί είναι και λίγο η ελαφρότητα της διάθεσης όταν έχεις κάνει το μάτς 2-3-0. Ναι, άμα έχει λήξει το μάτς πρόωρα, μετά παίζεις λίγο. Ναι. Σε ό,τι αφορά βέβαια το προηγούμενο μάτς με την Τρίπολη, θα θυμάστε, σκόραρε τη βούλα του πέναλτι και έχασε 6 τετατέτια. Τα 5 για μένα άχαστα του Σαϊκών. Θα έπρεπε να βάλει τα 2 από αυτά τουλάχιστον για να πάρει ένα εύκολο διπλό. Αν δεν το κάνει αυτό ο Καραϊσκάκης, δεν έχει τύχει.
Σωστό. Γιώργο, φεύγοντας λίγο από τον αγώνα, επειδή υπήρχαν κάποιες δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο της Θέλτα για πιθανή, ότι ελπίζει σε πιθανή διακοπή του δανεισμού του Πινέδα, υπάρχει τέτοιο θέμα? Κοίταξε, σε ό,τι αφορά το συμβόλαιο, όχι, δεν προκύπτει. Και το είπε και ο ίδιος βέβαια. Θα ήθελα, είμαι αισιόδοξος, αλλά υπάρχει συμβόλαιο, η αλήθεια είναι, με την ελληνική ομάδα. Υπάρχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να σπάσει. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και θα μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, να πλύνουν τη ρήτρα για να σπάσει. Γιατί υπάρχουν και σχετικές ρήτρες, ξέρεις, άμα θέλεις να πάρεις τον παίχτσου, που πρέπει να καταβάλεις ένα ποσό, είναι το συμβόλαιο που έδινε η ομάδα και πάει λέγοντας. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Δεν το γνωρίζω όμως υπό την έννοια, δεν ξέρω τι πίεση μπορεί να ασκήσει και πώς θα αντιδράσει η αυτή. Για να το θυμήθηκε τώρα αυτός. Δεν έχει ένα, ούτε καν, ξέρεις, δεν της έχει γίνει κάποια κρούση. Ναι, σωστό. Το θέλουμε πίσω μας τον δίνατε, ξέρω εγώ, πριν την ώρα του, ξέρεις. Ναι, νομίζω για να το θυμήθηκε τώρα αυτός έχει να κάνει ότι έρχεται Μουντιάλ, ότι έχει κληθεί ο Πινέδα και μπορεί να πάρει και παιχνίδια και μπορεί να ανεβάσει την τιμή του. Νομίζω γι' αυτό ναι, το θυμήθηκε. Εγώ νομίζω πιο πολύ για να διαφημιστεί αφενός, αφετέρου για να χαλαρώσει λίγο το κλίμα γιατί η ομάδα δεν πάει καλά. Ναι, σωστά. Στην Ισπανία. Και γενικότερα γιατί το πουλάνε του, παιδιά. Τώρα θυμάστε όταν το καλοκαίρι μου λέγατε πώς και δεν πήγε η ρήτρα. Δεν ήθελε να βάλει ρήτρα. Ναι. Ναι, ήταν. Και καλά έκανε, για μένα ήταν πολύ εύστοχη. Ναι, καλά έκανε. Για εκείνον, όχι για εμάς. Προφανώς. Τώρα, αν πέσει η Θέλτα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί και τι προβλέπω το συμβολέο του. Ναι, να γίνει όπως με τον Αράουχο. Δεν πάει όχι, καλά η Θέλτα, γι' αυτό το λέω. Λέει, δεν ξέρω μήπως εκεί πιεστεί, έχει συμβόλαιο να μπαίξει στην σεκούντα διβιζιόν ο παίχτης. Παίζει πολλά ρόλο. Οπότε θα έχει αυτό ένα ενδιαφέρον να το διαπιστώσουμε. Ωραία. Γιώργο, να σε καλά.